Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε ένα αίτημα της δικής σας κοινωνίας που έρχεται από πολλές δεκαετίες πίσω. Ο σταθμός μεσαίων κυμάτων της ραδιοφωνίας είναι ο χώρος που στεγάζονταν για χρόνια οι εγκαταστάσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί όπου μέχρι σήμερα φυλάσσεται και ο πρώτος πομπός του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, το ΕΕ. Ο πομπός και τα κτίρια φτιάχτηκαν το 1937, εξέπεμψε για πρώτη φορά σήμα το 1938 και το 2002 σταμάτησε οριστικά να εκπέμπει. Από το 1999 το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ανακηρύξει τα τρία κτίρια που βρίσκονται στο εσωτερικό της έκτασης των 31 στρεμμάτων της ΕΡΤ ως ιστορικά διατηρητέ. Και είναι πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας η αξιοποίηση αυτής της έκτασης του χώρου της ραδιοφωνίας προς όφελος των κατοίκων. Το αίτημα εξέφραζαν για χρόνια οι δυνάμεις και της δικής μας παράταξης και άλλων παρατάξεων στην τοπική αυτοδιοίκηση και διεκδικούσαν την υλοποίηση του ίδιου. Από το 2013 η αλληλέγγυη απόλυτη και ο επικεφαλής της Κώστας Κάβουρας είχαν προτείνει τη δημιουργία ενός πάρκου μουσείου της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένας χώρος που θα στεγάσει την ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας και ο περιβάλλοντας χώρος να αποτελέσει ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου. Η πρόταση λοιπόν αυτή γίνεται δεκτή.